πέρα από 5 χρόνια, το 97, το Νοέμβριο, που έγινε η μοίρα που μας πήρε τη γέφυρα με τα κουτιά. Επιτέλους, κατόπιν ενέργειας του κυρίου Γιαννακούρα και του κυρίου Τατούλη, μπήκε μπροστά για να φαντάζουμε ότι πρέπει να τελειώσει. Μέσα στο ποτάμι, έχουμε χαλάσει τα μάξα μας. Όταν έβρεχε, όταν είχε πολύ νερό, είμαστε τελείως απογνωμένοι, πηγαίναμε ουτενά, ούτε σε γιατρούς ούτε τίποτα, ούτε γιατρός ούτε στο νοσοκομείο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πρέπει να τελειώσει. Τόσα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε κανένα. Τα λεφτά δεν ξέρω τι τα είχαν κάνει, τα είχαν πάρει από το... Παρόλο που ο Δήμαρχος είχε κάνει τη μελέτη από όταν έπεσε το γιατί, δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, καμία κυβέρνηση από τις δύο που περάσανε, για να κάνει, για να βάλει μπροστά να νοσέψει. Τώρα βλέπουμε ότι το έργο έχει βγει μπροστά και φαντάζομαι να τελειώσει. Δεν είναι μόνο το χωριό, είναι και άλλα χωριά τα οποία πηγαίνουν από εδώ. Είναι ένα έργο το οποίο έγινε με καθυστέρηση, όπως είπες, 5 ετών. Εδώ υπήρχε ένα γεφύρι το οποίο μετά τις πυρκαγιές του 7 και τις καταστροφικές πλημμύρες που ακολούθησαν έφυγε το γεφύρι. Αποκτήθηκε το χωριό Καμαρίτσα και άλλα χωριά τα οποία πηγαίνουν από εδώ, αλλά τα άλλα χωριά έχουν και παλού πρόσβαση, γι' αυτό μιλάμε και την Καμαρίτσα ειδικότερα. Και με πολλές εμπλοκές το έργο αυτό κατορθώσαμε να το ξεμπλοκάρουμε και ήδη, όπως βλέπετε, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δείχνουμε την υλοποίησή του. Από ό,τι λένε εδώ οι τεχνικοί, υπολογίζουν μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Αύγουστο, να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό, το οποίο είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Πέρα από τις δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν από τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, υπήρχαν και τεχνικές δυσκολίες, γιατί εδώ κάτω υπάρχει πάρα πολύ νερό. Να καταλάβετε ότι έχουν κάνει θεμελίωση που φτάνει περίπου τα 25 μέτρα για να πάνε κάτω από το νερό, γιατί διαφορετικά ήταν επισφαλής η δημιουργία του γεφυριού. Όλα αυτά ξεπεράστηκαν, ήδη φτάσαμε στην επιφάνεια και όπως βλέπετε προχωράμε επάνω και πολύ σύντομα το γεφύρι αυτό θα είναι έτοιμο να το δώσουμε στους κατοίκους της περιοχής. Η καθυστέρηση οφείλεται καταρχάς γιατί τα λεφτά τα οποία χρησιμοποιούμε για το γεφύρι αυτό είναι τα λεγόμενα των πυροπλήκτων του λεγόμενου Ταμείου Μονιβιάτη, τα οποία έχουν δώσει οι συμπατριώτες μας αρκάδες ανά τον κόσμο. Και εκεί υπήρχε μια εμπλοκή με τα χρήματα αυτά. Και δεύτερον, η πρώτη εργολάβος η οποία πήρε το γεφύρι δεν κατόρθωσε να το ξεκινήσει και ξαναχαστήκαμε μετά από κάποιες καθυστερήσεις, την κάνουμε έκτοτε και μπήκαμε στον επόμενο εργολάβο και γι' αυτό λοιπόν έγινε αυτή η καθυστέρηση και πήγε και μεγάλη καθυστέρηση στην Αθήνα κεντρικά που με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως είπα, ξεμπλόκαρε το έργο και σήμερα βρισκόμαστε μεγάλη στη θέση του έργου αυτό που πραγματικά να υλοποιείται. Έχουν δείξει και άλλη φορά φωτογραφίες που περνάγανε μέσα από το νερό, μέσα από το ποτάμι και μάλιστα υπήρχαν και ατυχήματα, ευτυχώς όχι δυστυχήματα, δηλαδή όχι θανατηφόρα. Παρασύρθηκαν κάποιοι άνθρωποι κάποιες φορές. Το καλοκαίρι εντάξει δεν υπήρχε πρόβλημα. Τελευταία ο Δήμος Μεγαλόπολης και κάνει μια προσωρινή λύση, μια μικρή γέφυρα που βλέπετε εκεί, προσωρινή λύση και από εκεί εξυπηρετείται ο κόσμος. Αλλά τώρα πραγματικά ο δρόμος τελειώνει. Σίγουρα ήταν σημαντική η παρέμβαση και οι πρωτοβουλίες που πήρε η Περιφέρεια και την Περιφέρεια Αρκαδίας προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορώ να πω ότι θα ήταν το έργο, αλλά οι πρωτοβουλίες που πήραμε και οι παρεμβάσεις που κάναμε ήταν πάρα πολύ σημαντικές και ήδη δείχνουν το αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι πολλά έργα μέσα στο καλοκαίρι θα υλοποιηθούν. Είμαστε στη φάση υλοποίησης τουλάχιστον 40 έργων, τα οποία καθυστερούσαν για διάφορους λόγους και μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε σε ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε συνέχεια τη δημιουργία και την ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων.